μας ανανομίαν και δέχθη τη ευμενώση μας και θέλουμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλαίων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει, δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε να πει πλέον προς το έργο των χειρών ημών είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασία αυτών. Θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ, ως κρίνον ο Ισραήλ θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλου συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και ως μία αυτού ως του Λιβάνου και θέλου συνεπιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού και θέλου συναναζήσει ως σίτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει απεί, τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθεία είναι η οδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Αμήν. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος που πραγματικά χρειάζεται σοφία από το Θεό για να εννοήσει ο άνθρωπος, να καταλάβει και ο συνετός να γνωρίσει, να ζήσει. Όχι μόνο να καταλάβει, αλλά και να ζήσει. Και ποιος είναι αυτός ο πνευματικός νόμος που χρειάζεται σοφία και σύνεση για να τον καταλάβει ο άνθρωπος, αλλά και για να τον ζήσει, να τον περπατήσει, να τον γνωρίσει, είναι ότι η οδή του Κυρίου είναι ευθεία. Είναι ευθύς, είναι ομαλή, είναι ευλογημένη. Η οδή του Κυρίου που προσδιορίζεται επακριβώς από το Λόγο του Θεού μπορεί να είναι τεθλιμένη, γιατί στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις, λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι ευθεία. Παρόλα αυτά, κάποιοι περπατούν και συνεχίζουν και περπατούν και φτάνουν μέχρι το τέλος και κάποιοι σε αυτούς τους δρόμους του Κυρίου, σε αυτά στα σοδάς του Κυρίου, πέφτουνε. Παράξενο. Δεν είναι δύσκολο να περπατάς στην οδόν του Κυρίου. Είναι εύκολο γιατί είναι ευθεία η οδός του Κυρίου. Αλλά παρόλα αυτά κάποιοι πέφτουνε και κάποιοι περπατάνε. Κάποιοι δεν μπορούν να σταθούνε και πέφτουνε. Κάποιοι περπατάνε εύκολα και τρέχουνε κιόλας. Και ποια είναι η μεγάλη διαφορά που κάνει τον άνθρωπο και να γνωρίζει τη σοφία του Θεού αλλά και να την περπατάει. Οι δίκαιοι θα περπατάνε. Οι παραβάτες θα πέφτουν. Και δίκαιος δεν είναι ουδεής, λέει ο Λόγος του Θεού. Και η δικαιοσύνη του ανθρώπου μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Για κάποια άλλη λοιπόν δικαιοσύνη μιλάει ο Λόγος του Θεού και αποκαλεί τους ανθρώπους δίκαιους, τη δικαιοσύνη εκ πίστεως στο Λόγο του Θεού. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος περπατάει με υπακοή, με υποταγή, με αγαθή πρόθεση, με πίστη στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Περπατάει ακριβώς, μη ως άσοφος, γιατί είναι σοφός, μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός, γνωρίζοντας
ότι επειδή οι μέρες είναι πονηρές, εάν δεν περπατήσει ο άνθρωπος στα σοδούς του Κυρίου, που είναι το τέλος η αιώνια ζωή, που είναι η πορεία μέσα στην παρουσία, στην ευλογία, στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν περπατήσει με τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως αυτή εκφράζεται από τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του, αλλά αν περπατήσει κατά φαντασία, κατά τη γνώμη του, δημιουργώντας έτσι βήματα ανομίας και παραβάσεως, τότε εξάπατος θα πέσει. Δεν γίνεται χωρίς υπακοή στο λόγο του Θεού ο άνθρωπος να φτάσει στους καλούς λιμένες, όπως λέει η Γραφή, να συνεχίζει να περπατάει στην ευλογία του Θεού και να έχει τη βεβαιότητα ότι θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όλο το μυστικό είναι η υπακοή στο λόγο του Θεού. Τίποτα άλλο. Όλο και όλο το μυστικό. Περπατάς στο λόγο του Θεού, θα φτάσεις. Μπορεί να κάνεις λάθη, μπορεί να είσαι αδύναμος, μπορεί να έχεις μικρά δύναμη, θα φτάσεις. Γιατί θα είναι μαζί σου ο Θεός. Γιατί ευαρεστείται ο Θεός το περπάτημα των ανθρώπων που ευαρεστούνται στο να υποτάσσονται και να υπακούνε το λόγο του Θεού. Όσο και καλός άνθρωπος να είσαι, όσο και καλά έργα να κάνεις, όσο και να αγωνίζεσαι στην προσευχή, στην νηστεία, όσες προσπάθειες και αν καταβάλεις επάνω στην πνευματική σου ζωή, εάν περπατάς εν παραβάση, εν ανομία, θα πέσεις. Είναι πνευματικός νόμος, αδερφοί, που δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Είναι γραμμένο και η διγραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Γι' αυτό και ο Θεός τώρα απευθύνεται στον πεσμένο Ισραήλ για την ανομία του. Στον πεσμένο λαό του Θεού, στον πεσμένο άνθρωπο του Θεού, που η πτώση του προήλθε από την ανομία του. Από το γεγονός ότι δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο λόγο του Θεού, ώστε να περπατάει ακριβώς κατά πάντα στο λόγο του Θεού, ή εν πάση περιπτώσει η πρόθεση του να είναι, γιατί αν δεν μπορεί την αδυναμία ο Θεός δεν τη λογαριάζει, η πρόθεση του είναι να περπατάει ακριβώς στο λόγο του Θεού, στην υγιένουσα διδασκαλία, να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, να ορθοποδεί το λόγο της αληθείας. Ο Ισραήλ έπεσε και ο Κύριος του μιλάει εν αλήθεια. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεόν σου, απομακρύνθηκες, έχασες τον δρόμο σου, γιατί έπεσες για τις ανομίες σου. Και όταν πέσει ο άνθρωπος για τις ανομίες του, για την ανομία του, από εκεί πέρα αρχίζει τώρα μια ζωή η οποία τον οδηγεί από το κακό στο χειρότερο, από πρόβλημα σε πρόβλημα, από καταστροφή σε καταστροφή και εν τέλει στην τέλεια πνευματική αποτυχία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα, αδερφοί. Είναι ιδιαιτέρως σοβαρό, γιατί εξαρτάται όχι μόνο το σήμερα, το αύριο, αλλά όλη η ζωή μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και επειδή ο καρπός του ανθρώπου που έρχεται από τον Κύριο εξαρτάται και το περιβάλλον μας το οποίο επηρεάζουμε. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Γιατί μπορεί να επηρεάσουμε άσχημα, προς απώλεια, ανθρώπους ακάκους και να καταντήσουμε πλανώντες και πλανόμενοι. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τώρα προσκαλεί προς επανόρθωση, προς διόρθωση.
Γιατί υπάρχει ελπίδα. Πάντα υπάρχει ελπίδα. Λάβε λόγους. Επίστρεψε στον Κύριο και πες του αυτό το απλό που είναι η αιτία του μεγάλου κακού. Αφαίρεσον από μένα, από μας, πάσα ανανομίαν. Αφαίρεσαι έτσι, σε παρακαλώ. Έκανα λάθος. Δεν είναι δύσκολο στον άνθρωπο να πει έκανα λάθος. Είναι δύσκολο στον άνθρωπο να μετανοήσει και να καταλάβει ότι έκανε λάθος πρώτον και να επιστρέψει με εξομολόγηση και μετάνοια δεύτερον. Για το λάθος σου μη στενοχωριέσαι, γιατί ο Θεός έχει τρόπους να διορθώνει όλα τα λάθη των ανθρώπων και να αποκαθιστά όλα τα χρόνια, όσα χρόνια έφαγε, λέει, ο βρούχος και η ερυσίδη από την ανομία. Βέβαια, ωραίο θα είναι όσο πιο γρήγορα να το κατανοήσουμε όλοι μας σήμερα, να επαναπροσδιορίσουμε τις σκέψεις μας και τις αντιλήψεις μας, για να επαναπροσδιορίσει ο Κύριος την πορεία μας. Πρέπει να το κάνουμε τη χάρη του Χριστού απολύτως σαφές. Ο Θεός έχει προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο δρόμο για σένα. Δρόμο ευλογίας ή δρόμο παιδείας και ταλαιπωρίας προς επανόρθωση ή δρόμο απώλειας. Είναι δεδομένο αυτό. Λέει μάλιστα, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί υπάρχει η φαρδιά πύλη που οδηγεί σε ευρύ χωρόδο και αυτή στην απώλεια. Πιο καθαρά δεν μπορεί να μας το πει. Και η στενή πύλη ποια είναι? Της υπακοής στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Που θα σε οδηγήσει σε τεθλιμμένη οδό. Αλλά το τέλος είναι ζωή αιώνιος. Μπορείς από τη φαρδιά φίλη να επανέλθεις στη στενή. Από την ευρύχωρη οδό στην τεθλιμμένη οδό. Με δική σου πρωτοβουλία, με συνέστηση, με συνείδηση, με μετάνοια και επιστροφή. Και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να μεταφερθείς από τη στενή πύλη στη φαρδιά, από την τεθλιμμένη στην ευρύχωρη οδό, ασυνειδήτως, αναισθήτως, χωρίς να το καταλάβεις, εάν δεν είσαι προσεκτικός στο πώς περπατάς, τι σκέφτεσαι, τι θέλεις, που πηγαίνεις. Η επιστροφή λοιπόν είναι εύκολη. Κατάλαβες ότι η πτώση σου έχει προέλθει από την ανομία, επίστρεψον στον Κύριο. Με μία προσευχή. Κύριε, αφαίρεσε από πάνω μου την ανομία. Και ξέρω ότι εφόσον κάνω αυτή την προσευχή, ο Θεός θα με δεχθεί ευμενός, με ευμένεια. Θα είναι ευμενής από εδώ και στο εξής απέναντί σου. Γιατί έχει χαθεί η ευμένεια του Θεού όταν χάσεις την υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού και βρεθείς σε ανομία. Θα με δεχθεί με ευμένεια και εγώ τότε θα αποδώσω τον καρπό των χειλαίων μου, απορρίπτοντας την ανομία και εκλέγοντας την υπακοή. Και πια τα πάντα θα είναι φανερά στους οφθαλμούς των ανθρώπων. Απολύτως φανερά. Πώς κατάντησα να εμπιστεύουμε και να εξαρτώμε από την Ασσυρία? Πώς έφτασα μέχρι εδώ? Δεν το κατάλαβα.
η ανομία μου με οδήγησε να εμπιστεύομαι ανθρώπους. Ακόμη να ελπίζω σε ανθρώπους. Και να περιμένω βοήθεια από ανθρώπους. Πώς κατάντησα έτσι? Πώς κατάντησα? Να στηρίζω τη δύναμή μου σε ύπους, στα υπάρχοντά μου. Όταν ξέρω ότι η δύναμή μου είναι ο Θεός. Και μένα έκανα στον εαυτό μου, και εγώ έκανα στον εαυτό μου δύναμή μου τα λογά μου, τα υπάρχοντά μου, τα λεφτά μου, τη δουλειά μου, τα οποία ψοφάνε άλογα, γερνάνε, χάνονται. Μόνο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και εγώ πώς κατάντησα? Πώς έφτασα σε αυτό το σημείο, Κύριε? Αρχίζει να καταλαβαίνει. Όταν καταλαβαίνει την αιτία των πραγμάτων, καταλαβαίνει και τη συνέχεια των πραγμάτων. Πώς κατάντησα να έχω στηρίξει τη ζωή μου σε γνώμες ανθρώπινες, απόψεις ανθρώπινες και σε σοφίες ανθρώπινες? Πώς κατάντησα? Και πώς κατάντησα να έχω στηρίξει τη δύναμή μου στη δουλειά μου, στα υπάρχοντά μου? Πώς κατάντησα έτσι? Και τέλος, πώς κατάντησα να θεωρώ στη ζωή μου θεούς τα έργα των χειρών μου? Δηλαδή, τα πάντα να περιμένω από τα μπράτσα μου, από τα χέρια μου, από τις ικανότητές μου και από τη σοφία μου και από τη δύναμή μου. Πώς κατάντησα έτσι? Και δεν σκέφτηκα ότι μόνο σε σένα ελεείται ο αδύναμος, ο απροστάτευτος, ο μικρός που είμαι εγώ. Πώς έγινε αυτό? Δεν έγινε από τη βλακεία μου, δεν έγινε από την ανικανότητά μου, από την οθλιότητά μου. Έγινε από την ανομία μου στο Λόγο του Θεού. Έγινε από την παράβασή μου στο Λόγο του Θεού. Έχασα το μυαλό μου. Ενώ ήξερα, ενώ έζησα, ενώ γνώρισα τον παντοδύναμο Θεό, ενώ όταν τον επικαλέστηκα μέσωσε, όταν στη συνέχεια φώναζα Κύριε σώσε με, μέσωσε. Πώς κατάντησα να στηρίζουμε σε ανθρώπους, να στηρίζουμε στα υπάρχοντά μου και να στηρίζουμε στα χέρια μου? Πώς κατάντησα έτσι? Τι ωραία ήταν τότε που η ελπίδα μου ήταν ο Κύριος, που ήξερα την αδυναμία μου, που ήξερα πόσο μικρός και ασήμαντος και ουτιδανός είμαι, και ήλπιζα μόνο στο Χριστό. Ξαναήρθε η φώτιση, αποτέλεσμα της μετάνοιας και της απόρριψης της ανομίας είναι φως να γνωρίσω την αλήθεια, για να μπορώ να επιστρέψω στην οδόν του Κυρίου και να μην ξαναπέσω ποτέ. Και ο Θεός χάρηκε και απαντάει: εγώ θα ιατρέψω την αποστασία σου. Τώρα που τ' άκουσα αυτά, εγώ αναλαμβάνω τη ζωή σου. Ανάλαβε τη ζωή μας, Κυρία μου, σε παρακαλώ. Εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου. Εγώ θα ιατρέψω την αποστασία σου. Ήμουν θυμωμένος μαζί μου. Απεστράφηνε ο θυμός. Χαίρομαι τώρα. Επανήλθε η αγάπη μου για σένα που ποτέ δεν έπαψε, αλλά εμφανής, έμπρακτος. Εγώ θα γίνω η δροσιά σου. Εγώ θα γίνω η ομορφιά σου. Εγώ θα γίνω η δύναμή σου. Εγώ θα γίνω
ο πατέρας σου που θα φροντίζει για την ασφάλειά σου. Θα φροντίζει για την πρόοδό σου. Θα φροντίζει για την αύξησή σου. Και αρχίζει η μεγάλη αλλαγή που προέρχεται όχι από τον άνθρωπο, από το Θεό, αν και ξεκίνησε από τον άνθρωπο που καταδικάζει την ανομία του. Τη βρίσκει την ανομία του, την καταδικάζει. Και ο Κύριος πολύ χαρούμενος πια. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εγώ σε άκουσα και θα παραφυλάξω να βρίσκω ευκαιρίες να σε ευλογώ. Πολύ χαίρομαι σε αυτό. Για σκέψου, αδερφοί, να περπατάω και να έχει παγίδες ο Χριστός ευλογίας. Ξαφνικά ευλογία. Ξαφνικά άλλη ευλογία. Ξαφνικά άλλη ευλογία. Ξαφνικά άλλη ευλογία. Μα τι γίνεται? Από ευλογία σε ευλογία θα περπατάς. Από δόξα σε δόξα. Τώρα που έμαθες το μεγάλο μυστικό. Η υπακοή σου κατά πάντα στο Ευαγγέλιο του Χριστού θα εξασφαλίζει σε σένα όχι μόνο ευλογημένη πορεία, αλλά και ένδοξο τέλος. Μόνο αυτή η λεξούλα. Παράβασης. Ανομία. Μόνο αυτή η έννοια. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό σου εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή σου, ώστε να περπατάς με ασφάλεια στην οδόν του Κυρίου. Μόνο αυτή η έννοια γκρεμίζει την παράβασή σου για να μην πέφτεις ποτέ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν πέφτει ποτέ? Αλληλούια. Γιατί και αν πέσει, θα έρχεται ο Θεός και θα σε σηκώνει. Είναι ένα παιδάκι που αν το αφήσει μόνο του, πέφτει. Σηκώνεται, ξαναπέφτει, ξανασηκώνεται. Μόλις αρχίζει να περπατάει. Το ίδιο το παιδάκι κρατάει το χέρι του πατέρα. Ποτέ δεν πέφτει. Αλληλούια. Να δείτε πως ανεβαίνει τις σκάλες. Τάπ, εγώ παίρνω τα εγγονάκια μου. Έλα να βγούμε τη σκάλα. Σηκώνει το πόδι του, εγώ με το τάπ, το σηκώνω, το πρόεδρο και το φτάνω ψηλά. Δεν θα πέσεις ποτέ, αδέρφε. Δεν θα πέφτεις ποτέ. Δεν θα χάσεις το δρόμο σου. Δεν θα χάσεις το μυαλό σου. Δεν θα ψάχνεις να βρεις βοήθεια από ανθρώπους. Δεν θα κοιτάς αν έχεις άλογα πολλά να καβαλείς, να τρέχεις γρήγορα, να φτάσεις που να φτάσεις. Δεν θα σε ενδιαφέρει τι φτιάχνεις. Αλλά θα ξέρεις ότι ο ορφανός ελεείται από τον Κύριο. Και εμείς όλοι είμαστε ορφανοί μέχρι ότου ανακαλύψουμε τον παντοδύναμο Θεό για πατέρα μας. Αμήν.